Σοκ και βαθιά οδύνη στο πυροσβεστικό σώμα στο Ηράκλειο προκαλεί ο τραγικός θάνατος 35χρονου πυροσβέστη, μέλους της Τρίτης ΕΜΑΚ, που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του. Συντετριμμένοι όλοι στο τάξη πυροσβεστικού σώματος, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Χάσαμε ένα συνάδελφο νέο, ένα δυνατό φίλο, ένα δυνατό συνάδελφο, ένα καλό επαγγελματία. Δυστυχώς κάποια πράγματα στη ζωή δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η ξαφνική απουσία του, καθώς δεν εμφανίστηκε στην καθορισμένη βάρδια του, σήμανε συναγερμό σε φίλους και συναδέλφους του. Ο 35χρονος δεν απαντούσε ούτε στο τηλέφωνο, γι' αυτό και ενημέρωσαν τον αδελφό του, που έτρεξε στο διαμέρισμα και ήταν εκείνος που βρέθηκε μπροστά στην τραγική αποκάλυψη. Ο άτυχος πυροσβέστης βρέθηκε απαγχωνισμένος στη βεράντα. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό στην πυροσβεστική υπηρεσία του Ηρακλείου και τους συναδέλφους του που προσπαθούσαν να τον στηρίξουν. Το τελευταίο διάστημα ήταν εξαιρετικά φορτισμένος εξαιτίας προσωπικών προβλημάτων, ενώ φίλοι και συνάδελφοι ήταν στο πλευρό του. Το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι ένα ψυχοφθόρο επάγγελμα, το οποίο μας φέρνει κάτω από τα όρια μας. Σίγουρα όλοι περνάμε κακές φάσεις και καταστάσεις στη ζωή μας. Δυστυχώς ο καθένας έχει τις δικές του αντοχές. Και υπήρξε συνδρομή, όπως θα υπήρχε σε κάθε συνάδελφο, ψυχική υποστήριξη, ψυχολογική ενθάρρυνση. Δεν πίστευε κανείς ότι θα φτάσουμε σε αυτό το τραγικό γεγονός όμως. Όλα έδειχναν ότι ήταν σε θέση να αφήσει πίσω του όσα τον απασχολούσαν. Η εξέλιξη, ωστόσο, βύθισε στο πένθος και την οδύνη την οικογένεια και τους συναδέλφους του.